καθώς είναι πάρα πολλά τα περιστατικά και οι καταγγελίες ιδιωτών πολιτών, οι οποίοι πέφτουν θύματα επιτηδίων, τάχα ιδιοκτητών ακινήτων, οι οποίοι ανεβάζουν στο διαδίκτυο μία αγγελία ότι πουλάω το ακίνητό μου, νοικιάζω το ακίνητό μου και πραγματικά από πίσω δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Ζητούν προκαταβολές και μετά εξαφανίζονται. Θέλω λίγο να σταθούμε στο θέμα. Έχουμε δεχτεί αρκετά τηλεφωνήματα και μηνύματα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Να συνομιλήσουμε με εκπρόσωπο του Συλλόγου Μεσητών Ανατολικής Κρήτης και συγκεκριμένα την αντιπρόεδρο, την κυρία Χαρούλα Αρχοντουλάκη, για να μας προτρέψει να είμαστε προσεκτικοί, να μας συμβουλέψει, να κρατήσουμε λίγο το θέμα στο προσκήνιο, να κινητοποιήσουμε όσους περισσότερους μπορούμε. Την καλησπέρα μας. Πώς είστε? Καλησπέρα σας. Πόσο εύκολο είναι κάποιος από εμάς να πέσει στο τρυπάκι, να πέσει στην παγίδα, να δώσει προκαταβολή για ένα κίνητο που δεν υπάρχει? Δεν σας άκουσα καλά. Θεωρώ ότι όσο περισσότερα στοιχεία ζητάμε από τον μεσίτη που θα μας καλέσει στο τηλέφωνο ή από τον ιδιοκτήτη, θα μπορούμε να καταλάβουμε αν πρόκειται για απόκη ή αν είναι κάτι υπερχό. Υπάρχει πάντως αυτό το ανεξέλεγκτο διαδίκτυο, όπου ο καθένας μπορεί να ανεβάσει ό,τι θέλει και από πίσω βέβαια να κρύβεται μία απάτη. Το έχουμε διαπιστώσει πάρα πολλές φορές και το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε αυτά τα απανωτά περιστατικά σε επίπεδο Κρήτης. Θα πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι. Αυτό το οποίο μας λέτε, τι είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να μας κινητοποιήσουν? Ο κόσμος πρέπει όταν απευθύνεται σε μεσίτες να απευθύνεται σε επαγγελματίες μεσίτες με άδεια. Ο επαγγελματίας μεσίτης έχει έδρα, έχει γεμή, αριθμό μητρώου, έχει στοιχεία που πιστοποιούν το γραφείο, την ύπαρξή του, τη σοβαρότητα της δουλειάς του. Όταν βλέπουμε μια αγγελία με απλά ένα τηλέφωνο χωρίς περισσότερα στοιχεία, αυτό θα πρέπει να μας προβληματίζει. Μάλιστα, και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Βλέπουμε μία αγγελία με ένα απλό τηλέφωνο. Βλέπουμε μία αγγελία με δύο, για παράδειγμα, φωτογραφίες. Βλέπουμε μία αγγελία πίσω από την οποία δεν υπάρχει κάποιος πιστοποιημένος και επαγγελματίας μεσίτης. Βλέπουμε μία αγγελία που λέει δώστε προκαταβολή πιθανότατα για να προχωρήσετε σε μία πρώτη κράτηση. Αυτά δεν υπάρχουν. Πρέπει να το εξηγήσουμε στον κόσμο. Δεν προκαταβολές. Δεν δίνουμε ποτέ προκαταβολές. Δεν δίνουμε ποτέ χρήματα και στοιχεία χωρίς να έχουμε έρθει σε επαφή και να έχουμε επιβεβαιώσει τα στοιχεία και για το άτομο με το οποίο μιλάμε. Σε περίπτωση που κάποιος πραγματικά πέσει στην παγίδα, δώσει προκαταβολή, την πατήσει που λέμε, όσο πιο λαϊκά μπορώ και απλά το αναφέρω. Ναι. Να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας, να έρθει σε επικοινωνία με την αστυνομία, τι πρέπει να πράξει, για πείτε μας. Μπορεί να ενημερώσει την αστυνομία και επίσης να ενημερώσει το σύλλογό μας. Ο σύλλογός μας θα του δώσει στοιχεία αν πρόκειται για πιστοποιημένο μεσίτη, αν είναι νόμιμος μεσίτης ή αν είναι ένα άτομο που δεν έχει καμία σχέση με το χώρο. Γιατί συνήθως αυτά γίνονται από μεσίτες, όχι μεσίτες, ανθρώπους που δηλώνουν μεσίτες χωρίς να έχουν έδρα, χωρίς να είναι μεσίτες, χωρίς να έχουν καμία σχέση με το επάγγελμά μας. Υπάρχουν κυρώσεις για αυτές? Σωστά. Για αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν κυρώσεις με πρωτοβουλία του συλλόγου σας και της ένωσής σας? Βεβαίως. Υπάρχουν κυρώσεις και όχι μόνο από εμάς, αλλά μπορεί να εμπέμπουν εισαγγελέας. Είναι ποινικό. Οι κυρώσεις είναι μεγάλες. Δεν θα πρέπει να εμπιστεύεται ο κόσμος αν δεν έχει στοιχεία και πληροφορίες. Ο μεσίτης έχει έδρα, έχει στοιχεία, πάντα είναι υποχρεωμένος να βάζει. Από κάτω από κάθε αγγελία οι μεσίτες είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν ότι είναι μεσιτικό γραφείο και τα στοιχεία του μεσιτικού γραφείου. Όταν δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν υπάρχουν και γραφεία. Δεν υπάρχουν τις ανώμενους μεσίτες. Αναφορικά τώρα, μιας και σας, να εκμεταλλευτούμε λίγο την επικοινωνία που έχουμε τώρα μαζί σας στην τηλεοπτική. Αυτό το διάστημα υπάρχει ενδιαφέρον για αγοραπολισίες στο κομμάτι των ακινήτων? Ψάχνεται ο κόσμος και αυτό το ενδιαφέρον, αν είναι υπαρκτό και μας το επιβεβαιώνεται, από πού προέρχεται? Από Ελλάδα, από εξωτερικό, από ομίλους, από ιδιώτες?
περισσότερο από ιδιώτες, διότι ο κόσμος έχει ανάγκες και θέλει να καλύψει τις ανάγκες του, είτε με την αγορά κατοικίας, είτε εμπορικής έδρας, είτε ο κόσμος έχει ανάγκες και υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Τα ακίνητα στην Κρήτη είναι συγκεκριμένα, γιατί είμαστε σε ένα νησί, και υπάρχει μεγάλη ζήτηση και ενδιαφέρον από τον κόσμο. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Εγώ κρατώ τη συμβουλή σας και την προτροπή σας ότι πίσω από περίεργες αγγελίες, αν δεν υπάρχει φωτογραφία, αν δεν υπάρχει μεσίτης, αν ζητείτε προκαταβολή, κρύβεται ίσως απατεώνας. Οπότε πάμε να αποφύγουμε και να εμπιστευτούμε τους επαγγελματίες για να μην την πατήσουμε και για να μην χάσουμε σε μια δύσκολη και πολύπλοκη συγκυρία και οικονομικά τα χρήματά μας. Εγώ αυτό κρατώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.